Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ ήταν ξεκάθαρη. Η Άννα Βύση λέει στη Μαρίνα Κατηγιανοπούλου ότι θα ήθελα να ξανακάνω δουλειά ως τραγουδίστρια, όχι κάτω από τις παλιές συνθήκες, δεν θα ήθελα να υπάρχουν λουλούδια. Αυτά μου συμβαίνουν σε ξένες χώρες. Εδώ τώρα να με σχολιάσει τώρα. Να ολοκληρώσει και μετά. Δεν τους είναι καθόλου εύκολο να αποβάλουν τη συνήθεια των λουλουδιών. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει η λογική του κάθομαι στο πρώτο τραπέζι και κάνω το προσωπικό μου show off. Φαίνεται όμως ότι η άποψή της δεν έγινε απολύτως κατανοητή. Έτσι, μετά το τέλος της παράστασης, οι καμπάνες του Edelweiss, όπου πρωταγωνιστεί, μια ανθοδέσμη με κάρτα έφτασε απροειδοποίητα στη σκηνή την ώρα της υπόκλησης. Ποιος είδε την Άννα Βύση και δεν την φοβήθηκε? Έξαλλη απόλυτη Ελληνίδα στάρ θεώρησε ότι ο άγνωστος αποστολέας της ανθοδέσμης αγνόησε την πολιτική απαγόρευση των λουλουδιών που έχει επιβάλει. Εκτός σε αυτού, η Άννα ποδοπάτησε την ανθοδέσμη και την πέταξε πίσω στο κοινό, στολίζοντας με διάφορα επίθετα τον αποστολέα. Θα ξαναπετάξει και ένα σαν τον πόλη λουλούδια, θα του τα βάλω στο θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη! Άκου να δεις, αγάπη μου, το είχα συζητήσει και με το Ρέμο. Δεν θα μας γυρίσουν κάποιοι έτσι επειδή το θέλουν. 20 χρόνια πίσω, προσλάβαμε ειδικού security. Θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί κατσάλι που λέει ο Καρβέλας. Θα ελέγχουν όλους τους πελάτες, μήπως έχουν κάπου κρυμμένες ανθοδέσμες. Και επιπλέον θα φέρουν και τα λουλούδια από την Μπουτονιέρα, δικό μου αυτό. Ακούς, Χαρισιανίδη.